Το φρούριο της Φορτέτζας δεσπόζει πάνω από την πόλη του Ρεθύμνου. Κατασκευάστηκε τον 16ο αιώνα από τους Βενετούς που κατήχαν την Κρήτη προκειμένου να προστατεύσει τους κατοίκους από τις επιδρομές των Οθωμανών. Είναι χτισμένο πάνω στο λόφο του Παλαιοκάστρου, εκεί όπου σύμφωνα με τις πηγές βρισκόταν η Ακρόπολη της αρχαίας Ρίθυμνας. Λαξεύματα σε διάφορα σημεία του βράχου υποδηλώνουν την ύπαρξή της, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί αρχαιολογικά. Η οχύρωση του λόφου του Παλαιοκάστρου και η κατασκευή του φρουρίου της Φορτέτζας κρίθηκε αναγκαία μετά την καταστροφή του Ρεθύμνου από τον Οθωμανό πειρατή Ουλούτζ Αλή το 1571. Η Φορτέτζα θεμελιώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1573 σε σχέδια του Ιταλού μηχανικού Σφόρτζα Παλαβιτσίνη και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν μέσα στη δεκαετία του 1580. Αρχική πρόθεση των Βενετικών αρχών ήταν να μεταφερθεί μόνιμα μέσα στο νέο φρούριο ολόκληρη η πόλη. Τελικά όμως εγκαταστάθηκε μόνο η Βενετική φρουρά και η διοίκηση, επειδή ούτε οι κάτοικοι θέλησαν να μετακινηθούν, ούτε ο διαθέσιμος χώρος ήταν επαρκής. Μετά την παράδοση του Ρεθύμνου το 1646 στους Οθωμανούς, η οργάνωση και η μορφή της Φορτέτζας δεν άλλαξε σημαντικά. Έγιναν μικρής έκτασης προσθήκες και συμπληρώσεις στις επιχωματώσεις και τον περίβολο του φρουρίου. Σημαντική προσθήκη ήταν η κατασκευή ενός μεγάλου πενταγωνικού οχυρού έξω από το φρούριο, ακριβώς απέναντι από την κεντρική πύλη του για μεγαλύτερη προστασία. Την περίοδο αυτή αυξήθηκε ο αριθμός των κατοικιών που χτίστηκαν μέσα στο κάστρο. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, το εσωτερικό της Φορτέτζας ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου οικοδομημένο. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στη Φορτέτζα εγκαταστάθηκε η γερμανική φρουρά και κάποια από τα κτίρια μετατράπηκαν σε φυλακές και κοιτώνες. Σταδιακά, μετά την κατοχή, ξεκίνησε η μεταμόρφωση των κατοίκων έξω από το φρούριο. Τα ερυπωμένα κτίσματα κατεδαφίστηκαν και το φρούριο απαλωτριώθηκε από τον Δήμο Ρεθύμνης. Από τότε έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια αποκατάστασης και ανάδειξης του φρουρίου της Φορτέτζας, που αποτελεί το σήμα κατά τεθέν της πόλης του Ρεθύμνου. Στον χώρο του φρουρίου πραγματοποιούνται μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, οικαστικά δρόμενα. Επίσης φιλοξενούνται φεστιβάλ όπως το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου με ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.